εγώ και να συγχαρώ και εγώ την πρωτοβουλία αυτή και την πόλη του Φίλιππου, την πόλη του Κοπεξιάτη, αλλά και όλους που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια και όλους μας μάλλον που συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια. Είχα πει και την προηγούμενη φορά ότι δεν είναι προνόμιο κάποιος να συμμετέχει σε μια τέτοια προσπάθεια, είναι ίσως υποχρέωση όλων μας και θα πρέπει όλοι, όλοι μας να βάλουμε το λιθαράκι προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πω δύο πραγματάκια για το τι έχει κάνει ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή μέχρι στιγμής, για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σε διάφορες κοινωνικές ομάδες και γενικότερα στην περιοχή του Δήμου μας, ξεκινώντας δειλά-δειλά από τις φυλακές και από τον χώρο στον οποίο διατίθεται σε σύντιο για αρκετές οικογένειες, ξεκινώντας συνεργασία σε πρώτη φάση με το Σύλλογο Πολυτέχνων. Σήμερα έχουμε καταφέρει να δίνουμε 400-500 μερίδες φαγητού σε διάφορες κοινωνικές ομάδες και όχι στους πολυτεχνούς. Και συνεχίζουμε με την δημιουργία του κοινωνικού παντοπολίου, κοινωνικού φαρμακείου και το πρόγραμμα Δημήθεν, στο οποίο θα μπορούν κάποιοι πολίτες μας με κάποιες προϋποθέσεις να μπορούν να πάρουν και το πρόγραμμα Δημήθεν, αναφέρομαι, σε κάποιο χώρο που έχει αποφασίσει ο Δήμος. Όλα αυτά έχουν γίνει με αποφάσεις ομόφυνες στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να πάρει ένα κομμάτι γης και να μπορέσει να καλλιεργήσει τη γη για να παράγει προϊόντα για να μπορέσουν να τραφούν και οι ίδιοι. Από το κοινωνικό παντοπολείο, κοινωνικό φαρμακείο, πιστεύω ότι θα είναι έτοιμο μέσα στο 2013, στις αρχές του 2013. Είναι χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, συμμετέχουμε τρεις δήμοι σε αυτό, ο Δήμος Διονύσου, ο Δήμος Οροπού και ο Δήμος Παραθώνα. Και μέσα στο Φλεβάρι πιστεύω ότι θα έχουν λειτουργήσει για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν και τον κόσμο ή τους ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν ανάγκη να εξυπηρετηθούν από αυτά. Όσον αφορά την συγκεκριμένη δράση, το Δίκτυο Αλληλεγγύης, εμείς είμαστε πρόθυμοι να διαθέσουμε οποιοδήποτε χώρο χρειαστεί για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν όποιος από εμάς το έχει ανάγκη. Είτε αυτό λέγεται σχολείο, είτε αυτό λέγεται δημοτικός χώρος, είτε αυτό λέγεται οτιδήποτε άλλο. Και πραγματικά θα είμαστε κοντά σε οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται, γιατί το ξαναλέω και πάλι. Γιατί πολλές φορές παρεξηγούμε την προσπάθεια κάποιων ανθρώπων, γιατί θεωρούμε ότι είναι προνόμιο κάποιον άλλον. Όποια προσπάθεια και αν γίνεται, και σας πληροφορώ ότι είναι πολλές οι προσπάθειες από πολλούς ανθρώπους, κρυφές, φανερές, ο καθένας μπορεί να τις πει όπως θέλει. Είναι προσπάθειες οι οποίες πρέπει όλοι να τις αγκαλιάσουμε, να τις αγαπήσουμε και να μπορέσουμε να προσφέρουμε ο καθένας μας από τη μεριά του αυτό που μπορεί, όσο μπορεί. Θα είμαστε δίπλα, είμαστε, συμμετέχουμε, είμαστε πολίτες αυτού του τόπου, ανεξάρτητα αν είμαστε αυτή τη στιγμή δημοτικός σύμβουλος, αντιδήμαρχος, δήμαρχος, απλός πολίτης, είναι υποχρέωσή μας να είμαστε με τον κόσμο με τον οποίο έχουμε μεγαλώσει, έχουμε αγαπήσει και πρέπει να παραπαντήσουμε. Το ακτινολογικό ιατρείο, το οποίο έγινε δωρεά στο Δήμο, έχει ξεκινήσει να λειτουργεί. Λειτουργεί σαν δημοτικό ιατρείο πλέον και με ειδικό υπερηχογράφο που έχουμε προμηθευτεί, μας έχει γίνει δωρεά. Έχει ξεκινήσει ήδη να κάνει εξετάσεις, ξεκινώντας από τα ΚΑΠΗ, και θα μπορούμε αυτό να το εκμεταλλευτούμε και για άλλες κοινωνικές ομάδες. Δηλαδή, ήδη λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, από εκεί και πέρα, ήθελα να κάνω μία πρόταση. Επειδή συζητάμε και προτείνουμε διάφορες παροχές, θα πρέπει αυτές να τις καταγράψουμε σε ένα χαρτί, να δούμε ποιες είναι αυτές οι παροχές οι οποίες είναι δυνατόν να παρασχεθούν στον κόσμο, και από εκεί και πέρα να βγει και μία ανακοίνωση για να ενημερωθεί και ο κόσμος για το τι μπορούμε να παρέχουμε, πού μπορούμε να βοηθήσουμε. Δηλαδή, θα πρέπει αυτά να μπουν σε ένα χαρτί, να καταγραφούν και να πούνε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε εκεί, εκεί και εκεί για να μπορέσουμε να σας βγάλουμε από το πρόβλημά σας. Να βγει αυτή μια ανακοίνωση, γιατί πραγματικά αυτά που είπε και αυτά που είπε ο κ. Χασιώτης και αυτά που είπε και ο συνάδελφος ο Νίκος, είναι πράγματα πολλά τα οποία και ο κόσμος δεν τα ξέρει και θα πρέπει και να τα μάθει. Δηλαδή, και τόσα χρόνια, και εγώ προσωπικά μου είχε μια κατάσταση, μια περίπτωση με τη ΔΕΗ, την οποία δεν την ήξερα.
και θα προσπαθήσουμε στην εβδομάδα να εκμεταλλευτώ. Είναι λοιπόν πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε. Μπορούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, να ξεκινήσουμε να βοηθάμε όσους μπορούμε να βοηθήσουμε και όσους έχουν ανάγκη να τους βοηθήσουμε, με παροχές τις οποίες πραγματικά δεν τις ξέραμε. Να τις καταγράψουμε σε αγαπή. Να γίνει μια ενημέρωση και από εκεί και πέρα να στηθεί αυτό το δίκτυο, να στηθεί μάλλον η ενημέρωση και η πληροφόρηση στον κόσμο. Θέλω να κάνω μια πρόταση, όπως είπε και ο Χρήστος Παραγόπουλος για την Ομοσπονδία Συλλόγου, το χώρο του Συλλόγου, το οποίο είναι ένα κεντρικό σημείο και ένα σχετικά μεγάλο χώρο, όπως και η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Νομίζω ότι είναι δύο χώροι μεγάλοι, έχουν τις προϋποθέσεις για να μπορέσουν να ξεκινήσουν είτε στη μια μεριά είτε στην άλλη. Δεν χρειάζεται να ανοίξουν 15 μέτωπα. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο χώροι είναι καλοί. Επιλέγουμε ή τον έναν ή τον άλλον, ή όποιον νομίζουμε ότι είναι σωστότερος, και προχωράμε για να έχουμε και μία βάση, μία έδρα, για να μπορέσουμε και να ενημερώσουμε τον κόσμο σωστά, αλλά και να κάνουμε και τη δουλειά μας σωστά, να κάνουμε αυτό που πρέπει σωστά.